εγκατέλειψε την αίθουσα, αφού αράδιασε βέβαια ένα πλήθος από ανακρίβειες, ιδιαίτερα για τους φαρμακοποιούς και για τα φαρμακεία, και προσπάθησε μάλιστα σαν μάγος επί σκηνής να κάνει το μαύρο άσπρο. Ήθελα να του πω όμως ότι δεν είναι ούτε ανόητοι οι φαρμακοποιοί, κύριε Υπουργέ, ούτε βολεμένοι, που κατεβαίνουν σε αγώνα διαρκείας απεργιακό με μια συμμετοχή που αγγίζει το 100%. Και σε αυτόν τον αγώνα του συμπαραστέκεται ολόκληρη η κοινωνία. Γιατί γνωρίζει η κοινωνία ότι ο αγώνας των φαρμακοποιών δεν είναι συντεχνιακός. Είναι αγώνας για τη δημόσια υγεία, για να συνεχίσει να υπάρχει φαρμακευτική περίθαλψη, είναι αγώνας για ολόκληρη την κοινωνία. Με το παρόν νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν υπάρχει ησυχία στην αίθουσα. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάθε φορά να παρεμβαίνω για την ησυχία. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Με το παρόν νομοσχέδιο εξαφανίζονται επαγγέλματα. Θα κρατηθεί και ο χρόνος, ναι. Καταστρέφονται άνθρωποι, οικογένειες, κόποι και οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής. Και είστε έτοιμοι να τα ψηφίσετε. Η ανθρώπινη ζωή, η αξιοπρέπεια, δεν έχει καμιά θέση μπροστά στα κέρδη των πολυεθνικών. Γιατί αυτές εκπροσωπείτε. Σε αυτές ανοίγετε τις πόρτες διάπλατα. Κανένα κόστος ζωής δεν θα μειωθεί και το γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι βέβαια αδύνατον σε μια σύντομη τοποθέτηση στην Επιτροπή να αναλύσει όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται. Είναι όμως, και το ανέφερα και προηγουμένως, χαρακτηριστικός ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το φαρμακευτικό κόσμο της χώρας και ιδιαίτερα το μικρό και μεσαίο φαρμακείο της γειτονιάς και του χωριού, το οποίο χρόνια τώρα στηρίζει τον Έλληνα ασθενή. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν διάσπαρτα 11.000 φαρμακεία και στα πιο μικρά χωριά και στα πιο απομακρυσμένα νησιά, και σε αυτά τα φαρμακεία έχετε φορτώσει με έντεχνο τρόπο τη φαρμακευτική περίθαλψη, γιατί το κράτος έχει, όπως συνηθίζει να κάνει, μεταθέσει τις ευθύνες. Τώρα, με το πρόσχημα ότι θα μειωθεί το κόστος των φαρμάκων με μια σειρά από μέτρα που δεν έχουν, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ποτέ εφαρμοστεί πουθενά σε αυτή την έκταση, σε κανένα μέρος του κόσμου, εξαφανίζεται το φαρμακευτικό επάγγελμα. Στην πραγματικότητα παραδίδεται το φάρμακο, όλη την αλυσίδα, την παραγωγή, τη διακίνηση και το φαρμακείο στα γεράκια που καιροφυλακτούν. Δεν χτυπάτε μόνο τους φαρμακοποιούς. Το ανέφερα και το τονίζω ξανά, χτυπάτε ολόκληρη την κοινωνία. Ήδη η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη με την πολιτική σας έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Οι ασφαλισμένοι βλέπουν τη συμμετοχή τους στη δαπάνη καθημερινά να αυξάνεται, παρόλο που έχουμε τα φθηνότερα φάρμακα στην Ευρώπη. Η αρνητική λίστα των φαρμάκων αυτών, δηλαδή, που δεν αποζημιώνονται από τα ταμεία, ολοένα και μεγαλώνει. Στην Ελλάδα του success story, όποιος δεν έχει οικονομική δυνατότητα, απλά πεθαίνει. Είναι ψέμα ότι η απελευθέρωση των μισήφα θα μειώσει το κόστος. Όπου έγινε αυτό, οι αυξήσεις ήταν τεράστιες. Και μπορώ να σας απαριθμίσω πλήθος από παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Για τα μισήφα προβλέπεται ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές ως 31/12 του 2016. Όμως προβλέπει το νομοσχέδιο αύξηση τιμών, προνοητικά το τοποθετεί γύρω στο 2017, διότι τότε ο ανταγωνισμός θα έχει εξαλειφθεί από τα μονοπόλια που θα είναι σε θέση να ελέγχουν την αγορά και να αυξήσουν τις τιμές κατά βούληση. Αγνοείται επιδεικτικά το γεγονός ότι τα μισήφα είναι φάρμακα που έχουν και παρενέργειες και αλληλοεπιδράσεις και δεν είναι απλά εμπορεύματα και καταναλωτικά αγαθά. Τι προβλέπετε λοιπόν με το νομοσχέδιο εντάχει? Δίνει τη δυνατότητα σε ένα φαρμακοποιό να κατέχει όσες άδειες φαρμακείου επιθυμεί. Δίνει τη δυνατότητα σε φαρμακεία να συστεγάζονται σε οποιοδήποτε κατάστημα. Ήταν ωραία, πραγματικά χαρακτηριστική ο τρόπος που προσπάθησε ο Υπουργός Υγείας να μας πει ότι το φαρμακείο που είναι δίπλα σε ένα σούπερ μάρκετ απλώς το μεταφέρουμε μέσα. Αυτό πραγματικά είναι, δηλαδή, άξιο να αναλυθεί αυτός ο τρόπος.
Με το άρθρο 1 επιτρέπεται ένας μη αδιούχος φαρμακοποιός να κατέχει ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου όσο επιθυμεί, ακόμη και το 99%. Έτσι νομοποιούνται οι μισθώσεις φαρμακείων. Καταργούνται οι αποστάσεις μεταξύ των φαρμακείων, με αποτέλεσμα όλα τα φαρμακεία θα μεταφερθούν έξω από τα νοσοκομεία και τα συνταγογραφικά κέντρα. Συντομεύεται, επιτρέπεται στα φαρμακεία, σε ένα λεπτό, επιτρέπεται στα φαρμακεία να μεταφέρονται από τον ένα δήμο στον άλλο. Το χάος που θα προκληθεί σε μια τέτοια περίπτωση είναι προφανέστατο. Καταργούνται τα χωροταξικά κριτήρια του φαρμακείου. Άρα λοιπόν τα χωριά και τα νησιά που ανέφερα προηγουμένως θα ερημώσουν. Αυτά τα φαρμακεία θα κλείσουν και κάποια θα μεταφερθούν στο κέντρο. Γίνονται ανενεργές εφημερίες. Αφού κάθε φαρμακοποιός μπορεί να ανοίγει και να κλείνει όποτε θέλει το φαρμακείο του. Καταργείται κάθε έλεγχος της λειτουργίας με αυτόν τον τρόπο. Παρέχεται η δυνατότητα να ιδρυθούν νέα φαρμακεία απέναντι από τα νοσοκομεία ανεξαρτήτως της δυναμικότητας των νοσοκομείων. Και το τελευταίο, το φαρμακοπωλείο μπορεί να στεγάζεται σε 5 τετραγωνικά μέτρα αντί των 30 που ήταν προτώρα. Είναι φανερό ότι σκοτώνεται το ελληνικό φαρμακείο και παραδίδεται τη φαρμακευτική περίθαλψη σε απρόσωπες αλυσίδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν γίνει 2 μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να ληφθεί υπόψη, και του Ινστιτούτου Υγείας της Αυστρίας, που αναφέρουν όλες αυτές τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει αυτή η πλήρης απελευθέρωση. Μάλιστα στο παρελθόν είχαν προσπαθήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσουν αυτά τα μέτρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκλεισε κάθε συζήτηση. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα, συνολικά, γιατί εγώ μίλησα μόνο για το φάρμακο, δεν είχα άλλο χρόνο, αλλά εδώ υπάρχουν όλα αυτά τα ισοπεδωτικά μέτρα που ξεθεμελιώνουν τελείως την κοινωνία, ό,τι έχει απομείνει όρθιο, πρέπει να το αποσύρετε άμεσα. Δεν αντέχει, κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία νέα μνημόνια, νέες επιθέσεις. Και αυτή την ώρα να έχετε υπόψη σας ότι γράφεται ιστορία. Οι ευθύνες σας, εάν το ψηφίσετε, εάν σπρώξετε ακόμη περισσότερο το λαό στην απόγνωση, θα είναι τεράστιες. Ευχαριστώ. Κύριε Αναγνωστάκη, έχετε το λόγο για 4 λεπτά.